Να κάνω μια διαδικαστική παρατήρηση. Επειδή αρχίζουν να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, διότι υπάρχει μια κοινή βάση πέρα από τις διαφωνίες που εμφανίζονται, πλην τις δικές μας, θα ήθελα να προσδιοριστεί η διαδικασία. Τι συζητάμε? Το παρεμπίπτον θέμα, δηλαδή το να έρθει το κείμενο του συντάγματος στη Βουλή ή τις προτάσεις αντισυνταγματικότητας και τα 8 έγγραφα που λέει ο κ. Λοβέρδος. Αν συζητάμε αυτό, να το κλείσουμε αυτό και μετά να πάμε στην πραγματικότητα. Για την οικονομία της διαδικασίας, κανονικά πρέπει να συζητηθεί το παρεπίπτον. Την αίσθηση αντισυνταγματικότητας μπορώ να ορίσω κάποια ώρα που θα ξεκινήσει η συζήτηση, ενώ θα εξελίξει. Συζητάμε για το πρώτο θέμα. Λοιπόν, άρα ό,τι θέλετε, απλώς για την οικονομία της συζήτησης. Αφήστε, κύριε Κασιδιά. Συζητάμε για το πρώτο θέμα. Έχω δώσει το λόγο σε άλλον. Συζητάμε για το πρώτο θέμα. Το θέμα του αν θα πρέπει να έρθει εδώ και το Σύνταγμα εδώ, το όπως είναι κλπ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι, επειδή όλοι σας είσαστε με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και διαγωνίζεστε, και επειδή η συμφωνία, όπως θα το αποδείξουμε και στην πορεία, φέρει τη σφραγίδα και των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ και όλων των υπόλοιπων, κάνετε μια σύσκεψη μαζί τους και σταματήστε να διαμαρτύρεστε. Γιατί αυτοί χαιρέτησαν πρώτη τη συμφωνία όλοι και φαντάζομαι ότι δεν είναι κράτη που δεν γνωρίζουν ούτε τι τροποποιήσεις έγιναν, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά γι' αυτό δεν βγάζει κανένας τσιμουδιά. Δεύτερο θέμα. Υπάρχουν θέματα αλυτρωτισμού. Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν σπέρματα αλυτρωτισμού σε αυτή τη συμφωνία και είναι φανερά. Είναι φανερά ότι υπάρχουν αυτά. Και αφορούν δύο. Το θέμα της μακεδονικής εθνότητας και το θέμα της μακεδονικής γλώσσας, ανεξάρτητα τα επιμέρους ή όχι. Αυτά φτάνουν από μόνο τους? Όχι. Γιατί μπαίνουν στη συμφωνία αυτά? Και πώς δείχνει η ιστορική εμπειρία? Αυτά χρησιμοποιούνται σε περιόδους κρίσης, σε περιόδους επέμβασης των ίδιων δυνάμεων που φτιάξατε τη συμφωνία. Μη διαμαρτύρεστε. Θα πω κι άλλα. Εγώ δεν κόβω διακόπτω κανέναν. Θα πω πολύ περισσότερα μετά και να δω τι θα λέτε. Λέω λοιπόν ότι η ιστορική εμπειρία αυτό δείχνει. Ακόμα κατασκευάζονται και ανύπαρκτες μειονότητες για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες περιόδους όξυνσης, κυρίως από τις υπεραλιστικές δυνάμεις αλλά και από άλλες, ώστε να δημιουργήσουν γενικότερα θέματα και μάλιστα στα Βαλκάνια, που είναι μια μπαρουταποθήκη, η οποία δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αφορά και σήμερα. Ήδη αλλάζουν σύνορα. Με κοσυφοπαίδιο Σερβία ήδη έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη. Επομένως, αυτά είναι τα θέματα. Βεβαίως, καλό είναι να υπάρχουν τα κείμενα εδώ ολοκληρωμένα, αλλά μην ψάχνουμε, βλέπουμε το λύκο και ψάχνουμε τον τωρό. Είναι καθαρά αυτά σε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί.